Ομιλία σε φίλους του κόμματος και υποψηφίους πραγματοποίησε μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Θανάσης Παφίλης. Μίλησε για τις θέσεις του ΚΚΕ και ανέφερε ονομαστικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, την ψήφο των οποίων διεκδικεί το ΚΚΕ. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως οι πολίτες θα πρέπει να ψηφίσουν σκεπτόμενοι λογικά και ψύχρεμα, κλείνοντας τα αυτιά σε κενές απειλές που δεν έχουν κανένα ρεαλιστικό αντικρισμό. Ομιλία μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε το απόγευμα επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Θανάσης Παφίλης. Μεταξύ άλλων, τόνισε τις κοινωνικές ομάδες εκείνες τις οποίες απευθύνεται το κόμμα του στις επερχόμενες εκλογές. Στους εργάτες, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς και μεσαίους αγρότες, στους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους, τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που ξαφνικά, μέσα σε 2 χρόνια, κυριολεκτικά νιώθουν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που παράγουν το κοινωνικό πλούτο, γιατί αυτοί τον παράγουν και όχι οι καπιταλιστές που το βλέπουν, αυτούς που βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε εκείνα τα λαϊκά στρώματα που όλα τα προηγούμενα χρόνια ψήφιζαν το ΠΑΣΟΚ ή τη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος βρέθηκε στην ομιλία και στήριξε τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με συνθήματα και με τη γενικότερη δυναμική του παρουσία. Ο κύριος Παφίλης έδωσε το δικό του μήνυμα στους ψηφοφόρους, τους οποίους παρότρινε να ψηφίσουν με λογική και ψυχραιμία, χωρίς να υπολογίζουν στις κενές απειλές των μεγάλων κομμάτων. Και τους λέμε ότι σε αυτή την εκλογική μάχη, που δεν είναι η μάχη των μαχών, όπως λένε ορισμένοι, αλλά είναι μια κρίσιμη εκλογική μάχη, να σκεφτούν αντικειμενικά, χωρίς προκαταλήψεις, να ξεπεράσουν τον φόβο και την τρομοκρατία που καθημερινά προσπαθούν τα αστικά κόμματα, οι κεφαλαιοκράτες, η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλουν και να σκεφτούν. Να σκεφτούν ψύχρεμα,